μουσική δημιουργία και φαντασία, τίποτα δεν μοιάζει ακατόρθωτο. Τα αγάλματα μπορούν και αποκτούν πνοή. Μπορούν και διηγούνται την ιστορία τους. Κάπως έτσι θα μπορούσε να ξετυλιχθεί βήμα-βήμα το μήμα της δημιουργικής σύνθεσης των μαθητών του Μουσικού Σχολής Κατερίνης με τίτλο «Οι μαγεμένες πλάς της Κατάβας». Ένα σχήμαρος λέξεων και μουσικής, ένα δρόμενο βασισμένο στις επωνομαζόμενες και ως καριάτιδες της Θεσσαλονίκης, που αφαιρέθηκαν το 1864 από τον Γάλλο επιγραφολόγο Εμμανουήλ Μίλερ και βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου. Με προσήλωση τόσο στις αξίες του ελληνικού πολιτισμού, όσο και στις αρχές και τις αξίες της UNESCO και με όχημα τη δημιουργική φαντασία των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, τα αγάλματα, οι μαγεμένες, μπορούν και παίρνουν φωνή και μας μιλούν ξανά. Ζητούν επιτακτικά το ταξίδι της επιστροφής στην Θεσσαλονίκη. Ίσως μαζί τους μιλούν και οι ιστορίες των ανθρώπων της πόλης που λείπουν και έζησαν κάποτε ανάμεσά τους. Άκου τις κραυγές τους. Άκου τις κραυγές, είναι μαγικές. Άκου τις κραυγές, χώρες μαγεμένες.